Καλώς ήρθατε στο Bean to Cup Story. Σήμερα έχω μαζί μου τον Παναγιώτη τον Νικολάου. Καλημέρα σας. Μαθητή μου και quality controller στην εταιρεία Δρίτσα, που μας παρέχει αυτό το καταπληκτικό καφέ φίλτρου που θα κάνουμε σε δύο διαφορετικές μεθόδους. Σε μια κλασική παραλλαγή του V60 και σε ένα σιφόν, το οποίο είναι η πιο παλιά μέθοδο παρασκευής φίλτρου. Ο σιφωνισμός, το οποίο γίνεται με μια πολύ εντυπωσιακή διαδικασία, για να εντυπωσιάσουμε τις καλεσμένες μας, την Δήμητρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα, και τη Γιώτα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώτα. Και θα τις περιποιηθούμε με τον αξιόλογο αυτό καφέ φίλτρου, και έχει μεσολαβήσει βεβαίως το ψήσιμο και ο αγαπητός συνάδελφος Παναγιώτης. Εγώ ως δεινόσαυρος και πιο παλιός μπαρίστα θα πάρω την πιο παλιά μέθοδο, μου επιτρέπεις συνάδελφε, και ο Παναγιώτης ως πιο νέος θα πάρει την πιο νέα μέθοδο. Παρ' όλα αυτά θα ζητήσουμε μετά από τις καλεσμένες μας να μας πούνε ποια μέθοδο είναι καλύτερη. Μη μας πείτε ποιος μπαρίστα, γιατί θα μας φέρετε σε δύσκολη θέση. Τη μέθοδο θα αξιολογήσετε και όχι τον μπαρίστα, παρακαλώ. Τον καφέ φίλτρο μπορείτε να τον προμηθευτείτε αλεσμένο. Εμένα σήμερα, για να σας περιποιηθούμε, ο Παναγιώτης μας έφερε σε κόκκους για να τον φρέσκο αλέσουμε. Βεβαίως η συσκευασία διασφαλίζει τη φρεσκάδα, αλλά όταν είναι φρέσκο αλεσμένο είναι ακόμα καλύτερο. Η αναλογία που θα χρησιμοποιήσουμε για τους φίλους που μπορεί να θέλουν να κάνουν αυτή τη μέθοδο είναι 30 γραμμάρια στα 500 ml. Θα χρησιμοποιήσουμε και οι δύο την ίδια αναλογία νερό, την ίδια ποιότητα νερό, τα ίδια γραμμάρια, για να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα της μεθόδου. Είναι χρονοβόρο, αλλά είναι πολύ ωραία διαδικασία, εκτός από το χέρι μου που μετά πονάει. Μπορεί να κουράστηκα, αλλά αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Αχ, μυρίζει τέλεια. Φοβερά. Βέβαια. Άλλη φάση. Όσο θα αλέθει ο Πάνος λοιπόν τη δικιά του ποσότητα που θα χρησιμοποιήσει, που επαναλαμβάνω είναι ακριβώς η ίδια, εγώ υποχρεωτικά πρέπει να βάλω πρώτα το νερό, γιατί πρέπει να ζεσταθεί, να βράσει, να ανέβει μέσα από αυτή τη σωλήνα. Ένα πολύ ωραίο μηχανικό φαινόμενο και εντυπωσιακό. Αργεί, αλλά πιστέψτε με, είναι όμορφο και οπτικά και το αποτέλεσμα. Θα περάσει το νερό μέσα από εδώ, θα ανέβει στο επάνω στέλεχος και τότε θα ρίξω τον καφέ. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ζεστάνουμε το σκεύος μας και σε συνέχεια να ρίξουμε τον καφέ μας μέσα για να πραγματοποιήσουμε την εκχύλησή μας. Σε αυτό το σημείο να σας πω, επειδή το φίλτρο έτσι φαίνεται χρωματικά κίτρινο και μπορεί να σας κάνει εντύπωση που δεν με ρώτησες, Δήμητρα, συνήθως εσύ τα παρατηρείς αυτά, τα πιάνεις. Λοιπόν, το κίτρινο φίλτρο είναι ύφασμα. Είναι από ανθρακόνημα. Και το έχει φτιάξει ο φίλος μου ο Φώτης, ο Λέφας, έτσι ώστε να αποφύγουμε να χρησιμοποιούμε χάρτινο φίλτρο, το οποίο βέβαια χάρτινο φίλτρο έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα μεγάλο για να παρασκευαστεί και δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενο, όπως είναι αυτό. Αυτό είναι κατασκευασμένο για χίλιες χρήσεις. Ουσιαστικά το ξεπλένουμε. Ακριβώς. Τώρα βλέπετε, ο βρασμός που κάνω οδηγεί το νερό επάνω. Μόλις περάσει όλο το νερό επάνω θα ρίξω τον καφέ μου. Είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι χημείο, είναι έτσι, νιώθω σαν επιστήμονας. Χαμηλώνω λοιπόν λίγο τη φωτιά μου εγώ για να συντηρώ το νεράκι επάνω. Ανακατεύω για να βρέξω ομοιόμορφα όλους τους μικρόκοκκους. Αν κλείσω λοιπόν την εστία, θα κάνει βάκουμ, η διαφορά της πίεσης θα μου τραβήξει πίσω τον καφέ. Αυτό και αν είναι εντυπωσιακό, έτσι για τα μου. Κερδίζω σε εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Τώρα ανοίγουμε τη ροή για να πραγματοποιήσουμε την εκχύλιση. Στην αρχή έκανα έναν εμποτισμό να ομογενοποιηθούν όλοι οι αλεσμένοι οι κόκκοι με το νερό.
και σε συνέχεια να πραγματοποιούμε την εκχύλησή μας μέχρι να δώσουμε ανασυγκεκριμένα στάδια όλο μας το νερό. Τα 500 ml όπως είπαμε και πριν. Ο Παναγιώτης λοιπόν επέλεξε να κάνει έναν συνδυασμό. Δηλαδή στην αρχή διήθηση, το είχε κλειστό, εγκλωβισμένο, διέβρεξε όλους τους μικρόκοκκους για να πάρει έντονα τα χαρακτηριστικά και από τη στιγμή που άνοιξε τη βαλβίδα αρχίζει και κάνει ενστάλλαξη. Μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η ποσότητα του νερού, 500 ml χρησιμοποίησα εγώ, 500 ml θα χρησιμοποιήσει και ο Παναγιώτης. Κάποιοι συνάδελφοι μου έχουν πει στο παρελθόν ότι αυτές είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Θεωρώ ότι αν εξηγήσεις στον καλεσμένο σου ή στον οποιοδήποτε έρθει στο κατάστημα που δουλεύεις τη διαδικασία, είναι πολύ ωραία η συμμετοχή. Δεν νομίζω να σας φαίνεται μακρύς ο χρόνος της Παρασκευής για το λόγο του ότι ασχολήθηκα λίγο να σας εξηγήσω και μερικά πράγματα. Βεβαίως, αν έχουμε μία έτοιμη καφετιέρα και πάρουμε καφέ, είναι πιο γρήγορο, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος δεν θέλει τόσο την ταχύτητα όσο την ποιότητα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Απολαμβάνουμε και εμείς τη διαδικασία μας με εσάς, γιατί εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ούτε εγώ είναι η αλήθεια. Τη διαδικασία μπορούμε να την κάνουμε και στο σπίτι. Δεν είναι υπερβολικά ακριβό σαν συσκευή, δηλαδή δεν είναι κάτι ανέφικτο για να πάρει κάποιος στο σπίτι του. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάρει στο σπίτι και πάρα πολλοί το αγοράζουν γιατί θέλουν να αφοσιώνουν λίγο χρόνο. Βεβαίως οι περισσότεροι θέλουν να πατάνε ένα κουμπί και να γίνει το καφές. Ευκολία και ποιότητα δεν πάνε μαζί. Στα πάντα, όχι μόνο στον καφέ. Λοιπόν, εγώ θα σερβίρω για να κρυώνω λίγο καφές. Το οποίο και αυτό είναι εντυπωσιακό, δεν το μεταγγίζεις, το σερβίρεις με αυτό, δηλαδή μπορείς να το δώσεις στον καλεσμένο σου. Και γιατί, Γιώτα. Μυρίζει τέλεια πάντως. Υπέροχα να κάνεις. Θα θυμάσαι που σου είχα πει γιατί ρουφάμε έντονα έτσι, άμα δεν θέλουμε να καούμε. Κοροϊδεύαμε τους παλαιότερους, αλλά εκείνοι ξέραν γιατί το κάνουνε. Η Γιώτα δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό. Γιώτα, αν δεν θέλεις να καείς με ένα ρόφημα, αυτό που κάναν παλιά και στον καφέ τους και στη σούπα ή στο τσάι τους που ρουφάγαν με πολύ ένταση είναι για να κρυώσει ο καφές ή η σούπα από την ταχύτητα που αναπτύσσεται στο υγρό για να μην σε κάψει. Α, πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό ρουφάγανε. Δεν ρουφάγανε. Δεν ρωτήσαμε ποτέ τις γιαγιάδες μας γιατί ρουφάγανε. Τις κοροϊδεύαμε όμως. Έτσι, για να μην κοροϊδεύουμε λοιπόν, αναλύσαμε και το μάθαμε αργότερα κι εμείς ότι την ώρα που εισέρχεται ένα ρόφημα με μεγάλη ταχύτητα κρυώνει. Έχουν και διαφορά στη θερμοκρασία. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί στην Τζίνα χρησιμοποίησαμε 94 βαθμούς, η θερμοκρασία που πρέπει να έχει ένας φίλτρου. Αυτή η διαδικασία υποχρεωτικά για να ανέβει το νερό στην επάνω θαλάμη πρέπει να περάσει στους 100 βαθμούς, να γίνει βρασμός, να δημιουργηθεί ατμός και να ανεβάσει το νερό επάνω. Και γι' αυτό είναι περισσότερη θερμοκρασία στον πρώτο καφέ και γι' αυτό το σερβίρισα πρώτο, για να αρχίσει να κρυώνει λιγάκι. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν εσείς βρίσκετε μία διαφορά, έχει περισσότερα έντονα χαρακτηριστικά. Αυτή η μέθοδο, από αυτή τη μέθοδο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ένταση, όχι στη γεύση. Η γεύση είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στην ένταση. Συνάδελφε, θα συμφωνήσω σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Βέβαια, ψηλότερη θερμοκρασία, περισσότερα χαρακτηριστικά. Εκεί, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει καλός και κακός καφές. Είναι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω εσάς ποιος σας αρέσει περισσότερο. Δήμητρα. Μου αρέσουν και δύο πάρα πολύ. Κάποιος που να σας αρέσει περισσότερο. Αλλά... νομίζω ότι ο σύγχρονος τρόπος είναι πιο κοντά σε αυτό που θα επέλεγα εγώ. Γιατί? Για να μην σε στεναχωρήσω. Δεν θέλω. Δεν είναι στεναχωρή. Είπαμε, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν στεναχωρείς κανέναν. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει περισσότερο ο πιο ζεστός καφές. Τα αρώματα μου φάνηκαν πιο έντονα και ικανοποιεί περισσότερο το γούστο μου. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι να μην με ρολητής, επειδή είμαι ομορφότερος και καλύτερος. Συνάδελφε, εσύ? Έχω να τονίσω ότι η δικιά σας Παρασκευή καφέ έχει πιο βαριά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι τόσο της αρέσκειάς μου. Είναι καθαρά θέμα αρέσκειας και τίποτα παραπάνω. Είναι δύο υπέροχες Παρασκευές και οι δύο. Πιο πλούσια στοιχεία... Η παλαιότητα έχει και βαρύτητα.
Έτσι πάει. Η νέα γενιά είναι πιο ελαφριά. Είμαι βαρικόκαλο. Αυτό έχει ένα δίκιο, πράγματι. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη που ήταν μαζί μας. Παρακαλώ. Εγώ ευχαριστώ και εκ μέρους όλης της εταιρείας που βρισκόμαστε στο χώρο σας. Και την εταιρεία Δρίτσα βεβαίως για το μοναδικό αυτό καφέ. Να ευχαριστήσω τη Γιώτα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τη Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένω σε ένα επόμενο Bean to Cup Story. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα νέα επεισόδια.